ανάπτυξη του στίβου στις Κυκλάδες. Το ξέρω ότι είναι λίγο άτομο και άκερο τώρα, αλλά δεν είναι μόνο το τώρα, υπήρχαν και πριν 3 μήνες, 4. Γενικά υπάρχει κινητικότητα, νέα σωματεία, υποσχέσεις για το μέλλον κτλ. Περιμένουμε από 2 νησιά, 2 σωματεία δηλαδή, 2 διαφορετικών νησιών, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ένταξης στο ΣΕΓΑΣ. Να σας πω ότι με το τέλος του 2019 πρόλαβε και αναγνωρίστηκε από το ΣΕΓΑΣ το Σωματείο Δρομής Σύρου, άρα και η Σύρος πλέον επανήλθε στο χάρτη το στιβικό, γιατί μετά από αποχή αρκετών χρόνων που δεν είχε δραστηριότητα. Και ετοιμάζεται η Αμοργός και ετοιμάζεται και η GIA, η IKEA δηλαδή, να, μέσα στο 2020 να αποκτήσουν σωματείο στίβου. Εμείς θα θέλαμε και άλλα νησιά. Θα θέλαμε και άλλα νησιά, θα θέλαμε και την Κύθνο, θα θέλαμε και τη Σύφνο, πάντα και θα θέλαμε και τη Σέριφο, πάντα παρουσιάζονται δυσκολίες, διότι όταν είναι μικροί τόποι, ένας κρίκος της αλυσίδας να χαλάσει, που ο κρίκος μπορεί να είναι ο προπονητής, ο παράγοντας που ενδιαφέρεται, ο γυμναστής του σχολείου, ένας από αυτούς κρίκους να χαλάσει, δεν υπάρχει αμέσως ο αντικαταστάτης. Επομένως, αυτό μας πηγαίνει πίσω χρονικά. Ωστόσο, υπάρχει μια κινητικότητα και μια θέληση έτσι, των ανθρώπων του αθλητισμού να οργανωθούν και να μπουν ενεργά στο κλασικό αθλητισμό και στο νέα ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων. Υπάρχει, βέβαια, να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις. Συζητάμε τώρα δηλαδή για επιστροφή των αθλητών στα στάδια. Ποια στάδια, γιατί έχει στάδιο η Σαντορίνη, ο ύφεστος θύρας που κάνει προπόνηση, έχει στάδιο. Η Τίνος που κάνει προπόνηση, έχει στάδιο. Τα σωματεία που δημιουργούνται τώρα έχουν στάδιο. Η Τζιά και η Αμοργός, όχι, δεν έχουν στάδια. Άρα επιστρέφουν ή θα αρχίσουν να γυμνάζονται σε κάποιους, ας τους πούμε, προπονητικούς χώρους μέχρι να αποκτήσουν κάποιο είδος υποδομών. Η Σύρος, η δρομή στη Σύρου, έξω αγωνίζονται, δεν έχουν στάδιο οι δρομείς για να γυμνάζονται.